Το μαθησιακό αντικείμενο πραγματεύεται ένα θέμα που πολύ συχνά βρίσκεται στο προσκήνιο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αναφέρεται στη φυσική μεταβολή του πληθυσμού της Ελλάδας και τη μελέτη των παραγόντων οι οποίοι επηρέασαν την εξέλιξη του πληθυσμού στον χρόνο. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται η αναγνώριση ορισμένων αιτιών και τα πιθανά αποτελέσματα του δημογραφικού προβλήματος το οποίο αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Το θέμα αυτό προσεγγίζεται μέσω της εξοικείωσης των μαθητών και μαθητριών με διαγράμματα διαφόρων μορφών και της χρήσης τους για την εξαγωγή συμπερασμάτων, με απότερο στόχο να αποκτήσουν δεξιότητες για τη ζωή, μια που τέτοιου είδους αναπαραστάσεις συναντούν καθημερινά στη ζωή τους. Για παράδειγμα, με τη μελέτη του γραφήματος «Ποσοστιές κατανομής του πληθυσμού ανά ομάδα ηλικιών», εξάγεται το συμπέρασμα πως τα τελευταία 60 χρόνια υπάρχει σταδιακή αύξηση του πληθυσμού στις μεγάλες ηλικίες και αντίστοιχη μείωση του πληθυσμού στις μικρές ηλικίες. Με παρόμοιες διεργασίες γίνεται η μελέτη του γραφήματος «Φυσικής μεταβολής του πληθυσμού της Ελλάδας τα τελευταία 30 χρόνια». Στην περίπτωση αυτή, οι μαθητές και οι μαθήτριες μελετούν τα δεδομένα, εντοπίζουν τα σημεία ενδιαφέροντος και σημειώνουν επάνω στο γράφημα τις παρατηρήσεις τους. Ιδιαίτερη αξία έχει η μελέτη των διπλών διαγραμμάτων, παραδείγματος χάρη η παρατήρηση της ηλικιακής πυραμίδας της Ελλάδας, με την προσοχή να επικεντρώνεται στη στενή βάση στις ηλικίες από 0 έως 24 έτη. Μετά τη μελέτη των τριών γραφημάτων, οι μαθητές καλούνται να κάνουν πρόβλεψη σχετικά με την εξέλιξη του πληθυσμού της Ελλάδας και να τεκμηριώσουν την άποψή τους για το δημογραφικό πρόβλημα. Ακολουθεί η συγκριτική μελέτη διαφορετικού τύπου διαγραμμάτων, που είναι μια διεργασία αυξημένης δυσκολίας. Στην περίπτωση αυτή, οι γραφικές παραστάσεις δίνουν μια πιθανή απάντηση σε ένα δημογραφικό παράδοξο. Η αύξηση του πληθυσμού της χώρας συμπίπτει χρονικά με την αύξηση του πληθυσμού των αλλοδαπών μεταναστών. Οι δραστηριότητες ολοκληρώνονται με τη μελέτη του χρωματικά διαβαθμισμένου χάρτη «Ο αλλογενής πληθυσμός της Ευρώπης» και την καταγραφή των χωρών, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως χώρες υποδοχής μεταναστών. Ακολουθεί συζήτηση γέφυρα για επόμενες ενότητες σχετικά με τους λόγους που οδηγούν στις μετακινήσεις πληθυσμών από χώρα σε χώρα. Με το μαθησιακό αντικείμενο «Εξέλιξη και φυσική μεταβολή του πληθυσμού της Ελλάδας» ενδυναμώνεται όχι μόνο ο γεωγραφικός γραμματισμός, αφού συνδέονται οι αναπαραστάσεις με έννοιες όπως αύξηση-μείωση πληθυσμού, γύρανση πληθυσμού, υπογεννητικότητα και ούτω καθεξής, αλλά και ο στατιστικός γραμματισμός τους που προκύπτει από την επεξεργασία, τη σύγκριση και την ερμηνεία δεδομένων που παρουσιάζονται με ποικίλες μορφές. Παράλληλα, οι μαθητές και οι μαθήτριες αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά.